Η αναμνηστική φωτογραφία των δύο ομάδων. Αγκαλιά, έτσι θέλουμε το Κυριακάτικο ποδόσφαιρο, όλοι αγκαλιασμένοι. Άλλωστε οι δύο ομάδες το απέδειξαν. Απέδειξαν το χαρακτήρα τους, θα λέγαμε, καθώς αποφάσισαν ο αγώνας να γίνει εδώ, στην έδρα του Παστίνου, βάζοντας στην άκρη όποιες σκοπιμότητες υπάρχουν. Μετά θα έχουμε μαζί μας και τον Μιχάλη Ανιφαντάκη, γνωστό σε όλους goalkeeper της Λάβας Εμπορίου, ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του, από το Φιλότη, το πέρασμά του, από τον Παμιλιακό. Όλοι τον γνωρίζουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σε εισαγωγικά και το πολύτιμο σχόλιο του Μιχάλη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Καφέ Ρεμέτζο Λούβαρ, Ισάγγελος, στη Μπαλάδα της Τίνου, τηλέφωνο 2283-025-644. Μικρογεύματα Άγγελος και Delivery στην παραλία της χώρας Τίνου, 2283-022-002. Ήδη υγιεινής πλακάκια, χρώματα, ψήξη, θέρμαση, φωτοβολταϊκά και άλλα, Αλαβάνου και Βούλγαρη, χώρα Τίνου, 2283-022-855. Υπεραγόρα κρεάτων φάρμακου Ρούπας, Μη και Κάπα Δεσίπρις, όμικρον έψιλον, έψιλον, στην χώρα της Τίνου, 2283-022-773. Γιαμάχα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, ανταλλακτικά και σέρβις, υπεύθυνος Βασιλάς Λευτέρης, λεωφόρο Τρυποτάμου Τίνου, τηλέφωνο 2283-024-806. Ταβέρνα Πιτσαρία Καφέ Κιόνια, στα Κιόνια της Τίνου, υπεύθυνη Απέργη Κατερίνα, 2283-022-718 και 24-825 τα τηλέφωνα. Πήγα στο Σφανοπείο Βαφές Αυτοκινήτων, υπεύθυνος Μάνδος Δελατόλας, 2283-025-580. Ψητοπολείο Βλάχος, πλατεία Αγίου Γεωργίου, χώρα Τίνος, 2283-022-907. Εθνικές μεταφορές μετακομίσεις Ανδρέας Κατσούλης, στη χώρα της Νάξου, 697-582-4437. Κρεοπολείο το παραδοσιακό της Τίνου, ο Μπόρας και Λάδη της Θεόδωρος, Ευαγγελιστρίας 25 Τίνος, 2283-024-055. Καφέ Αρόδο, παγωτά, γλυκά, ποικιλίες και ό,τι άλλο ζητήσετε. Αργύρης Βλαχάκης στην παραλία της Τίνου, 2283-022-490. Ενώ τώρα οι δύο ομάδες αποχωρούν για τα αποδυτήρια, όπου θα ετοιμαστούν για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και να έχουμε το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης. Γαροπλαστείο Κέτερινγκ, πιτσαρία, εστιατόριο με σκλιές στην παραλία της χώρας Τίνου, 2283-022-151. Καφέ Μπαρ Σουλάτσο, για έναν εκλεκτό καφέ στην παραλία του πρωτοδικείου της χώρας Νάξου, 2285-023-592. Κάζα Ντινάξος, έπιπλα κουζίνας, δουλάπες, κουφώματα, μεσόπορτες, έπιπλα και πολλά άλλα. Κατσούλης Δημήτριος, περιφερειακός χώρας Νάξου, στη Γρότα, 2285-024-439. Ταβέρνα Αντώνης, στον όρμο του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο Τίνου, 2283-022-431. Ταβέρνα Έθριο, στην Παλάδα, στη χώρα της Τίνου, 2283-023-033. Και τέλος, μεταφορές μετακομίσεις διανομής Πασάς, Πέτρος Τριαντάφυλλος και Ι, 697-724-14-20 και 694-83-39-50. Αρκετός ο κόσμος εδώ στις εξέδρες του γηπέδου της Τίνου, ενώ τώρα οι δύο ομάδες πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία ατμόσφαιρα κατάμεσο το γήπεδο, γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε. Εδώ οι φίλοι του Πάστιν έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται και περίπου 70 με 80 αναξιώτες, οι οποίοι ταξίδεψαν με αφημερών εκδρομή για να σταθούν στο πλευρό του Αστέρα Τραγιάς και βέβαια να επισκεφθούν το πανέμορφο νησί της Τίνου,
που σιγά σιγά μπαίνει σε ρυθμούς Πάσχα, κατανοητικό το Πάσχα εδώ στο νησί. Όποιος το έχει ζήσει το γνωρίζει πολύ καλά, όποιος δεν το έχει ζήσει θα έλεγα ότι χάνει. Θα πρέπει να επισκεφθεί το νησί. Ο Δήμος Τίνου διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις, τοπικά πανηγύρια. Να πούμε τους διαιτητές αναμέτρησης. Πρώτος διαιτητής ο κύριος Καλόγερας, ο πρώτος βοηθός ο κύριος Καλορογιάννης και η κυρία Κουκά από τη Μύκονο είναι αυτοί που συμπληρώνουν την τριάδα. Παρόντα στο γήπεδο και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, ο κύριος Ρένος Φρέρης, παρακολουθεί τον τελικό. Να περάσουμε εν συντομία να πούμε τις ιδέες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Καμολίνος, Μεμάη, Γιαννισόπουλος, Αρμακόλας, Λιβαδάρης, Νάζος, Φόσκολος, Βελαλόπουλος, Κρενόπουλος, Ζαλόνης και Βιδάλης. Οι 11 εκλεκτοί του κυρίου Σουμπασάκου, οι οποίοι τώρα γνωρίζουν την αποθέωση. Χαιρετούν και τους συμπαίκτες, συσσαγωγικά συμπαίκτες, τους παίκτες της τραγιάς που βρίσκονται στον πάγκο. Είπαμε πολύ καλό το κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Αστέρας Τραγιάς, ο Γιώργος Βασαλάκης συγκεκριμένα, επέλεξε τους Πόλια, Πενίκου, Μαράκη, Κατσούλη, Χαδούλα, Μαϊτό, Αγγελή, Μαρούλη, Επταήμερο, Δεδρινό και τελευταία στιγμή αποφασίστηκε και η συμμετοχή του Λιμπερτά, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Στον πάγκο του Παστινού βρίσκονται Λιβαδάρης, Ξενόπουλος, Βιδάλης, Απέργης, Δενεκαριάς, Δαρμής και Βίδος. Ενώ στο Αστέρα Τραγιάς, Ιβεκλής, Φιροέρας, Λεγάκης, Δεκαήτας, Κιόσκου, Παραράς, Πιταράς και ο Ψαρός Σταμάτης. Πρώτο σφύριγμα στην αναμέτρηση. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι. Με τον Μεμάη σε κόρνερ. Πρωτού γίνει πιο επικίνδυνος ο Λιμπερτάς που ακολουθούσε στο δεύτερο δοκάρι. Λιμπερτάς τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει και το κόρνερ. Χαμηλά, χτυπημένο στο πέναλτι. Ελέγχουν οι Τινιακοί, φωνάζουν για χέρι του Αστέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Για χέρι του Μεμάη. Στο δεύτερο δοκάρι παλιά του Λιμπερτά, πολύ επικίνδυνη. Να λοιπόν που ο Αστέρας απαντά στις ευκαιρίες με αυτό το σέντρα σου του Λιμπερτά που πέρασε λίγο out. Περιοχής Λιμπερτάς, σπεσιαλίστας σε αυτά τα στημένα για τον Αστέρα. Αρκετοί παίκτες μπροστά από το εστία του Καμολίνου. Απευθείας ο Καμολίνος, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Καμολίνο. Στο 13ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης ο Νίκος ο Καμολίνος εκτινάσεται και βγάζει αυτό το στημένο του Λιμπερτά. Ο Δεδρενός θέλει να βρεθεί επικίνδυνα απέναντι στην δερματοφύλακα του Παστίνου. Να το πρώτο καλό σουτ, το πρώτο καλό σουτ, επικίνδυνο σουτ που εξαπέλυσε ο Βιδάλης. Πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι του Πόλια. Να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Μιχάλη τον Ανιφαντάκη. Μιχάλη, πώς βλέπεις το παιχνίδι? Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο 5 με 7 λεπτά θα έλεγα ότι οι δύο ομάδες ψαχνόταν. Τώρα νομίζω ότι ο Αστέρας ξεχωρίζει, ο Αστέρας Τραγίας. Και ο Παστίνου είναι αυτός που θα πρέπει να βρει τον τρόπο που θα παίξει στο σημερινό αγώνα. Πες μου τη γνώμη σου. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τη συνεννόηση και την προσέλευση του κόσμου. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Όπως το είπε Σπύρο, ο Αστέρας Τραγιάς έχει ανεβάσει πολύ την αποδοσή του το τελευταίο δεκάλεπτο. Μένει με τον Παστίνου ως γηπεδούχος να βρει τις απαντήσεις του ώστε να δούμε ένα λίγο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω ότι βλέπεις διαβασμένες οι δύο ομάδες. Διστακτικές θα έλεγα. Όχι διαβασμένες, διστακτικές. Και οι δύο ομάδες φαίνεται σίγουρα ότι θέλουν το αποτέλεσμα. Μένει να φανεί. Εγώ πιστεύω ότι με το που θα γίνει μια επίτευξη ενός τέρματος θα έχουμε διαφορετικό παιχνίδι. Μπορεί και να ανοίξει λοιπόν το παιχνίδι άμα έχουμε κάποιο τέρμα. Λιμπερτάς τώρα γεμίζει, Αρμακόλας διώχνει. Συμφωνώ με τη γνώμη του Μιχάλη του Ανιφαντάκη. Νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Έγινε ένα χέρι εκεί. Να δούμε τι έχει δώσει. Έχει δώσει ακριβώς τη γραμμή φάουλ. Σωστά
Νομίζω ήταν. Ήταν χέρι. Πλάγιο out. Ο Παστίνο είναι αυτός που. Εποφελείται και έχουμε το Ζαλόνι να βγάζει παράλληλα. Καλή στιγμή στο 21 για τον Παστίνου με το Ζαλόνι να πασάρει στο ύψος του πέναλτι και τον Βιδάλη να μην βάζει καλά το πόδι του, αρκετά μέτρα out την μπάλα, αλλά δεν πάβει να ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον Παστίνου που δείχνει να ρολάρει στα, αυτά τα τελευταία λεπτά. Στο 0-0 Παστίνου και Αστέρας Τραγίας για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα με το sportkiklades.gr από όπου παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το τελικό της βίδεα κατηγορίας Κυκλάδων. Το sportkiklades.gr μετά τον τελικό κυπέλο μεταδίδει και αυτό το παιχνίδι. Τριακοστό λεπτό στον αγώνα. Καλό είναι, μπράβο του Άρη. Με Μάη μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, βγάζει το πρώτο δοκάρι. Δεν περνάει μπάλα, σωτήρια η παρέβαση εκεί του Κατσούλη. Προτού γίνουν πιο επικίνδυνοι οι παίκτες του Παστίνου. Ωραίο μπάσιμο του προς την εστία του Πόλια. Φέρνει κόσμο μπροστά στην εστία του πορτιέρο του Αστέρα. Αγγελής σε πρώτο χρόνο. Στο έδαφος παίκτης Παστίνου και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι στην ανατροπή του Βελαλόπουλου από τον Αγγελή. Περίεργη φάση θα λέγαμε. Ο Αγγελής φάνηκε ότι πάει να διώξει την μπάλα. Ο Βελαλόπουλος έπεσε στο έδαφος. Και ο κύριος Καλόγερας που ήταν στα 2-3 μέτρα απόσταση από αυτή τη φάση έδειξε άμεσα την άσπρη βούλα. Στο 33ο προς 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Ευκαιρία λοιπόν για τον Παστίνου να ανοίξει το σκορ του τελικού. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει. Είναι ο Βιδάλης, ο οποίος έχει δύο καλές στιγμές στο παιχνίδι. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα μπορέσει να σκοράρει. Πόλια θεωρείται τερματοφύλακας, ο οποίος είναι αυτός που λέμε πεναλτάκιας. Να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Βιδάλης και έχουμε το 1-0. Έχουμε το 1-0 για τον Παστίνου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς του κόσμου και των παικτών. Ο Παστίνου λοιπόν ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης. Κάνει το 1-0. Αφιερώνεται και κάπου τον γκολ από τον Βιδάλη. Νομίζω ο πατέρας του βρίσκεται στην εξέδρα του κηπέδου. Υπάρχουν και χλιαρές διαμαρτυρίες βέβαια του Αστέρα για το πέναλτι. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε βέβαια στο replay. 35ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Στενής του Τίνο. Τελικός β' κατηγορίας, ο Παστίνου άνοιξε το σκορ με αυτό το πέναλτι του Βιδάλη στο 35. Σας είπα και πριν, ένα γκολ μπήκε, το παιχνίδι υποχρεωτικά πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ένα μονό παιχνίδι, θα πρέπει να ανοίξει. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ, ευελπιστώ ότι όντως ανοίξει το παιχνίδι για να δει ο κόσμος θέαμα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτά λοιπόν με τον Μιχάλη τον Ανιφαντάκη, τώρα να δούμε αυτό το στημένο με το Φόσκολο να παίρνει φόρα. Αυτός θα είναι προφανώς που θα το εκτελέσει κιόλας. Μόνιμος εκτελεστής ο Φόσκολος από για τα στημένα του Παστίνου. Φόσκολος περνάει μπάλα από το τείχος, καλοχτυπημένο. Ο Πόλια μαζεύει, καλοχτυπημένο, αλλά χωρίς δύναμη αυτό το φάουλ. Είναι τυχαίο ότι έχει χρηστεί αρκετές φορές πρώτο σκόρερ. Επτάήμερος πάει στα αριστερά στο Δεδρινό. Ένα γέμισμα στο ύψος του πέναλτι. Καταπληκτική φάση με τον Λιμπερτά να πιάνει το ανάποδο τακουνάκι. Δεν βρέθηκε μπάλα πρόσμενα θα λέγαμε μπροστά του με τον Γκέλ. Πήγε να γίνει μια πολύ περίεργη φάση με τον Λιμπερτά να προσπαθεί να πιάσει ανάποδο τακουνάκι. Με το χτύπημα του Σκορπιού πήγε να σκοράρει ο Λιμπερτάς, ωστόσο δεν του έπιασε η φάση.
στην εξέλιξή της ο Ζαλόνης εκεί. Ένα σούτ από τον επτάημερο, άω την μπάλα. Και τώρα έχουμε τη λήξη στο πρώτο ημίχρονο, το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Καλόγερα εδώ από το γήπεδο της Στενής, στην Τίνο, από όπου παρακολουθούμε το τελικό της β' κατηγορίας. Ο ΠΑΣ Τίνο προηγείται από το 35 με γκολ πέναλτι του Βιδάλη. Σε 15 λεπτά περίπου, ίσως και λιγότερο, σε 10 λεπτά περίπου θα είμαστε κοντά σας για την μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Μείνετε στον Αστέρα Τραγίας. Να πούμε τους χορηγούς, λοιπόν, ο καφέ Ρεμέτζο του Λούβαρη του Άγγελου στην παλάδα της Τίνου, μικρογεύματα Άγγελος, delivery στην παραλία της χώρας της Τίνου, Παγανέλης, υγιεινής πλακάκια, χρώματα και πολλά άλλα στο χώρα της Τίνου, υπεραγορά κρέατων φάρμακου Ρούπας στη χώρα της Τίνου, Yamaha, μοτοσυκλέτες, σκάφη, ανταλλακτικά, Βασιλάς Λευτέρης, Ταβέρνα, πιτσερία, καφέ, Κιόνια, στα Κιόνια της Τίνου, υπεύθυνη Απέργη Κατερίνα, πήγα στο Φανοπείο Βαφές Αυτοκινήτων, υπεύθυνος Μάνος Δελατόλας, πιτοπολείο ο Βλάχος, πλατεία Γεωργίου στη χώρα της Τίνου, ενώ τώρα είχαμε και το πρώτο σφύριγμα στο δεύτερο μέρος, ένα κερδισμένο πλάγιο out για τον Μπαστίνο, ψητοπολείο ο Βλάχος στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα της Τίνου, εθνικές μεταφορές μετακομίσεις Ανδρέας Κατσούλης στη χώρα της Νάξου, παραδοσιακό κρεοπολείο ο Μπόρας και Λαδίτης Θεοδόρος, Ευαγγελιστρίας 25 στην Τίνο. Καφέ Αρόδο, παγωτά γλυκά, ποικιλίες και πολλά άλλα, Αργύρης Βλαχάκης στην παραλία της Τίνου, ζαχαροπλαστείο Κέτρινγκ Πιτσαρία Εστιατόριο Μεσκλίας, καφέ Μπαρ Σουλάτσο στη χώρα της Νάξου, Κάζα Ντινάξος, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κούφωματα και πολλά άλλα. Ενώ τώρα έχουμε μια επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Αστέρα. Ταβέρνα Αντώνη στον όρμο του Αγίου Ιωάννη στο Πορτοτίνου, ταβέρνα Έθριο στην παλάδα της χώρα στην Τίνο, μεταφορές μετακομίσεις διανομές. Ο Πασάς του Πέτρος Τριαντάφυλλος και η. Περνάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Την μπάλα ο Νίκος ο Καμολίνος. Και θα δώσει και συνέχεια τώρα. Αγγελής δεν μπορούσε να διώξει. Θέλει να αποφεληθεί ο Ζαλόνης. Σουτ. Πολύ καλό σουτ και εξίσου πολύ καλή απόκρουση από το Πόλια στο 59. Ο Γιάννης ο Ζαλόνης βγήκε από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Εξαπέλυσε ένα σουτ επιχειρώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πόλια, στον ουρανό των δικτύων συγκεκριμένα. Ο γκολκίπερ του Αστέρα πραγματοποιήσε πολύ καλή απόκριση. Η μπάλα τώρα μετά από το κόρνερ περνάει από όλους και καταλήγει out. Μαδούλας, Βελαλόπουλος, επικίνδυνα μπαίνει στη βάση ο Δεδρινός, κερδίζει, πήγε να πλασάρει το Καμολίνο. Ο τελευταίος ενστικτοδός διώχνει σε κόρνερ. Καλόγερας το είπε ότι είναι η τελευταία φορά, στην επόμενη θα αποβληθεί. Γιαννισόπουλος, κεφαλιά προς τα πίσω, έχουμε παίκτη στο έδαφος στο Δεδρινό, το οποίο του έχει φύγει και το παπούτσι, μαγική στιγμή, δέχεται την κίτρινη κάρτα από τις στιγμές που σπάνια βλέπουμε. Βρέθηκε στο έδαφος ο Δεδρινός στην περιοχή, ζήτησε πέναλτι, το παπούτσι του έμεινε πίσω, ο ίδιος όμως έσπευσε στα 10-15 μέτρα απόσταση για να διαμορφωθεί στον κύριο Καλόγερα. Ο κύριος Καλόγερας, ο οποίος τώρα ζητάει την μπάλα, θα στείλει τώρα την μπάλα προς την αστεία του Καμολίνου στο δεύτερο δοκάρι, περνάει και έχει βάλει το χέρι του ο Βασίλης ο Δεδρινός, ζητάνε να του δοθεί η κάρτα του Παστίνου. Νομίζω ότι ο Δεδρινός έχει και άλλη κάρτα, δεν είναι καρδιάς,
Να επικίνδυνη στιγμή, ξαφνική φάση και δεύτερη διχαμένη ευκαιρία μέσα στο ίδιο λεπτό. Εμείς κοιτούσαμε την αλλαγή και ο Μεμάη και ο Φόσκολος. Αρχικά ο Μεμάη είδε τον Πόλια να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και στη συνέχεια, στη συνέχεια της φάσης ο Φόσκολος που έγινε αποδέκτης της μπάλας έστειλε σύριζα out από το οριζόντιο δοκάρι του goalkeeper του Αστέρα την μπάλα. Μεγάλη στιγμή λοιπόν. Τελευταίο σφύριγμα. Πανηγύρι εδώ λοιπόν στην Τίνο. Ο Παστινό πρωταθλητής της Β' κατηγορίας Κυκλάδων. Δίκαια το Λασέρα Τραγίας 1-0, 35. Ο Βιδάλης ο μεγάλος σκόρερ του τελικού. Γύρι λοιπόν εδώ στην Τίνο, αφήνουμε την κάμερα να αποτυπώσει εικόνες. Χειροκροτήματα από το Μαϊτό. Χειροκροτήτε τους Τινιακούς. Άψογη και φιλοξενία.